Ακούτε την εκπομπή «Εις πάντα τα έθνη». Μια εκπομπή του Τμήματος Εξωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Παρουσιάζει ο μοναχός πατήρ Ειρηναίος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Εις πάντα τα έθνη», μια εκπομπή η οποία ασχολείται με την πορεία της Ορθοδοξίας μας σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, όπου υπάρχει Ορθοδοξία. Η σημερινή εκπομπή είναι ιδιαίτερη. Ιδιαίτερη γιατί θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή και ευλογία Θεού για να δούμε στη σημερινή εκπομπή και να γνωρίσουμε τον αγαπημένο μας Άγιο, τον οποίο πολλοί έτσι συνάνθρωποι μας τον γνωρίσανε κιόλας, και πρόκειται για τον Γέροντα Πορφύριο, τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Όταν μιλάει κανείς για έναν Άγιο, δεν ξέρει πώς να πιάσει αυτό το μεγαλείο του ενός ανθρώπου. Ωστόσο, έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε στη σημερινή εκπομπή έναν άνθρωπο ο οποίος τον γνώρισε από κοντά, είτε ο ίδιος είτε μέσα από περιστατικά που έμαθε από άλλους φίλους του, και το οποίο έτσι από πρώτο ή δεύτερο χέρι μπορεί να μας μεταφέρει και για να δούμε κι εμείς, όπως και εγώ, όπως δεν τον γνώρισα από κοντά, τον Γέροντα Πορφύριο. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μανώλη Καπετανάκη από τον Άγιο Μύρονα, τον οποίο καλωσορίζουμε στη σημερινή εκπομπή και τον ευχαριστούμε πολύ έτσι που έτσι δέχεται και να μιλήσουμε και να δοξάσουμε το Θεό μαζί για τον Άγιό μας, τον Άγιο που μας χάρισε, που είναι ένα μεγάλο δώρο Θεού. Κύριε Μανώλη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή αλλά και στο σπίτι σας, δούμε ότι η Κρήτη είναι το σπίτι σας. Βέβαια. Παρόλο που μένετε στην Αθήνα, η Κρήτη είναι το σπίτι σας. Και λοιπόν, νομίζω είναι απλά τα πράγματα. Αν θέλετε να μας πείτε εσείς πώς τον γνωρίσατε και κατόπιν ό,τι νομίζετε. Τον πατέρα Πορφύριο μαζί με τη σύζυγό Μαρία τον γνωρίσαμε το 1972 στα Καλύσια, στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Είχαν πάει μαζί με ένα ζευγάρι, ήταν εκεί μαζί με την αδερφή του. Και μόλις κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο, στέλνει την αδελφή του, λέει, πες στο Μανώλη να περάσει μέσα. Χωρίς να σας γνωρίζει. Χωρίς ούτε είχα ξαναπάει, ούτε ήξερα τι εστί πατήρ Πορφύριος, τι τίποτα. Μπήκα μέσα, το έβαλα μετάνια, φίλησα το χέρι και μου λέει, κάθισε Μανώλη. Μόλις κάθισα, μου κάνει μία λαδί και με βουτάει από το χέρι. Και μου απαντάει σε όλη μου τη ζωή. Και ιδιαιτέρως σε χοντρά αμαρτήματα τα οποία είχα κάνει. Οπότε όταν τελείωσε, μου λέει, συμφωνείς, λέω, απόλυτα. Αλλά αυτά, λέω, τα οποία μου είπατε, τα έχω εξομολογηθεί. Βρε παιδί μου, μου λέει, γι' αυτό ασχολούμαι με σένα. Εάν δεν θα είχαν εξομολογηθεί, δεν θα μπορούσαν να πω τίποτε. Φώναξε με τη Μαρία. Χωρίς να το πω εγώ ότι η Μαρία λέγεται Μαρία, η σύζυγος. Βγαίνω έξω, φωνάζω τη Μαρία, κάθομαι έξω, κουβεντιάζει με τη Μαρία και μετά από λίγο μας παίρνει και τους δύο μέσα και έτσι έγινε ένας σύνδεσμος πάρα πολύ πνευματικός. Πνευματικός, πνευματικότατος. Είχαμε τον πατέρα Φιλόθεο γέροντα στη Λογκοβάρδα και θα έλεγα και συγγέροντα τον πατέρα Πορφύριο, ο οποίος μας απαντούσε σε πολλές διευκρινιστικές απορίες και ερωτήσεις τις οποίες του κάναμε. Ήταν μια δεύτερη πολύ δυνατή πνευματική βακτηρία. Ορισμένα πράγματα του πατρός Πορφυρίου, του Αγίου Πατρός Πορφυρίου,
τα μαθαίναμε και από τον πατέρα Μεθόδιο Γερογιαννάκη που ήταν ιερομόναχος επί σειρά ετών στην Αγία Τριάδα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήταν για μένα ο πρεσβύτερος αδελφός. Όταν τον ρώτησε για το χάρισμα, τον είχε γέροντα, πρώτο χέρι γέροντα, τον πατέρα Πορφύριο, όταν τον ρώτησε γέροντα, πότε ο Θεός σας έδωσε το χάρισμα, πού το βρήκατε το χάρισμα, του απήντησε ο πατήρ Πορφύριος ότι το έλαβα διαγγέλου στο Άγιο Όρος σε ηλικία 14 ετών. Λέει, τι χάρισμα ήταν αυτό? Λέει, καταρχήν, την ευλογία που μου έδωσε ο άγγελος ήταν να βρίσκω που υπάρχει νερό. Κατεβαίνοντας στην Αχθήνα, έκανα ένα ταξίδι, περνώντας με ένα πλοίο από τον Αργοσαρονικό. Όπως περνούσαμε, ήταν ο καιρός πάρα πολύ ωραίος, καθόμουν έξω, στο κατάστρωμα του καραβιού, τον τράβηξε η χάρις του πατρός Πορφυρίου και πήγε ο καπετάνιος και κάθισε δίπλα του. Όπως λέει, πήγαινε το καράβι, εγώ σταύρωνα την ξηρά. Σε ορισμένα σημεία έτρεμε το χέρι μου και ρωτούσα το καπετάνιο. Καπετάνιο μου, του λέω, πες μου, εδώ έχει νερό? Εδώ να δεις νερό, γέροντα, λέει. Χαλάει ο κόσμος από νερό. Προχωρούσα παρακάτω, σταύρωνα, δεν έτρεμε το χέρι. Λίγο παρακάτω έτρεμε το χέρι. Εδώ πρέπει να έχει νερό. Λέει, εδώ έχει πάρα πολύ νερό. Έτσι, χατσταυρώνοντας με το χέρι μου τις διάφορες περιοχές, χωρίς οι άλλοι να το καταλαβαίνουν, διότι το ένα χέρι του είχε τη μία παλάμη μέσα στην άλλη, καταλάβαινα που υπάρχει νερό. Αυτό το πράγμα έλεγε στον πατέρα Μεθόδιο, το καλλιέργησα και έκανα επέκταση του χαρίσματος. Μόλις ερχόταν κανένας μέσα στο δωμάτιο να τον δω να πάρει ευχή να εξομολογηθεί, χωρίς αυτός να με πάρει καθόλου μυρωδιά, τον σταύρωνα από πάνω μέχρι κάτω. Στο σημείο που έτρεμε το χέρι μου, εκεί υπήρχε πρόβλημα υγείας. Οπότε τον ευλογούσε, το σταύρωνε και γινόταν καλά. Αυτό το διευκρινιστικό μου το είχε πει ο πατήρ Μεθόδιος. Και η συνεχεία του είπε ο πατήρ Πορφύριος ότι το χάρισμα αυτό, το οποίο έλαβα, το επεξέτεινα μετά, το καλλιέργησα και ήταν διάχυτο. Δεν χρειαζόταν να σταυρώνω. Μόλις έβλεπα τον άνθρωπο, ήξερα από τι υποφέρει, από τι πάσχει, από τι οδυνάται και προσπαθούσα όσο μπορώ να του συμπαρασταθώ και να τον βοηθήσω. Κάποτε, στο γέροντα έτυχε να είναι ένας γνωστός μου, Έλληνας. Μπήκαν μέσα στο δωμάτιο ένας Γάλλος και ένας Γερμανός, οι οποίοι δεν ήξεραν καθόλου ελληνικά. Μιλούσε ο γέροντας και στο Γάλλο και στο Γερμανό και αυτοί καταλάβαιναν. Και ο καθένας μιλούσε με τη γλώσσα του. Όταν τελείωσαν, τον ρωτάει ο δικός μου γνωστός. Γέροντα, του λέει, πώς έγινε αυτό το πράγμα και σε καταλάβαινε και ο Γάλλος και ο Γερμανός? Οπότε, πολύ γλυκύτατος ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος πατήρ Πορφύριος, γυρνάει στο γνωστό μου και του λέει, αυτό που είδε σήμερα είναι η Πεντηκοστή. Εκ παιδικής ηλικίας συνδεόμουν με την Ιερά Μονή Σαββαθιανών που είναι στο Ηράκλειο Κρήτης, πάνω από το χωριό Ροδιά. Η πρώτη ηγουμένη, η γερόντισσα Μελάνη, ήταν η πνευματική μου μητέρα και συνεχεία διάδοχός της η γερόντισσα Μακρίνα, η οποία εκοιμήθη προλίγων ετών. Η γερόντισσα Μακρίνα ήρθε μια φορά στην Αθήνα και της μίλησε για τον πατέρα Πορφύριο. Αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει με την οικογένεια που τη φιλοξενούσε να το συναντήσει στον οροπό. Μπαίνει μέσα, βλέπει το γέροντα, μένει εκστατική από την προσωπικότητα και την παρουσία του πατρός Πορφυρίου και αρχίζει τη συζήτηση μαζί του. «Δεν μου λες», της λέει ο γέροντας, «εσύ από πού είσαι?» Λέει, «είμαι από τη Μονή Σαββαθιανών που είναι στο Ηράκλειο». Ή μάλιστα. Λέει, «τι είσαι εκεί?» Λέει, «είμαι ηγουμένη». «Για περιέγραψέ μου», της λέει, «το μοναστήρι».
και άρχισε η γερόντισσα Μακρίνη, από ό,τι μας είπε μετά, να περιγράφει το μοναστήρι. Όταν τελείωσε, λέει, αυτά είχα να σας πω, γέροντα. Βρε παιδί μου, της λέει, δεν μου τα είπες καλά. Γιατί δεν μου είπες ότι πίσω από την πρώτη εκκλησία υπάρχει και η εκκλησία των Αγίων Σαράντα. Πότε τάχασε η Μακρίνα. Της λέει ο πατήρ που γερόντισσα Μακρίνα. Της λέει λοιπόν ο πατήρ Πορφύριος. Λέει, βρισκόμαστε στην εξωτερική πόρτα, στην πόρτα εισόδου. Τι μάλιστα, γέροντα. Λέει, δεξιά από την πόρτα τι βλέπεις. Λέει, δεν βλέπω τίποτα. Ένα πεζούλι, λέει, έχουμε και δεν βλέπω τίποτα. Λέει, ξέρεις εκεί σε κάτι που φαίνεται σαν μικρή σπηλιά τι υπάρχει. Λέει, όχι, γέροντα. Λέει, εκεί βρίσκονται τα οστά των πατέρων της Μονής, των παλαιών πατέρων. Και πολλά αυτά ήταν σφαγιασθέντα υπό των Τούρκων. Λέει, εκεί κανονικά έπρεπε να έχετε καντήλι της, λέει ο πατήρ Πορφύριος. Τόσο πολύ ενθουσιάστηκε η γερόντισσα που επιστρέφουσα στα Σαββατιανά, έδωσε εντολή. Σήμερα υπάρχει, νομίζω. Και κανόνισε και πήραν τα οστά και τα έχουν στο κενοτάφιο που είναι μέσα στον Άγιο Σάβα και στον Άγιο Αντώνιο. Εκεί υπάρχει το κενοτάφιο με τα οστά των πατέρων της Μονής. Και αυτό έγινε με την προτροπή του πατρός Πορφυρίου, του Αγίου πατρός Πορφυρίου, Αγίου Γέροντος. Δόξα τω Θεώ. Σε μια μου επίσκεψη, γιατί όταν κατεβαίναμε στην Κρήτη, παίρναμε ευχή από τον πατέρα Φιλόθεο, ήθελα να πάρω ευχή και από τον Άγιο πατέρα Πορφύριο. Σε μια μου επίσκεψη γυρνάει και μου λέει, ρε παιδί μου, μου λέει, θέλω και μια χάρη από σένα. Γέροντα, του λέω, τι χάρη θέλετε. Λέει, τώρα που θα κατέβεις στην Κρήτη, δεν θέλω διαφήμιση. Ναι. Αυτό ισχύει πρώτης κοιμήσεως. Βέβαια, βέβαια. Αυτό ισχύει και μου το έχει πει και τρεις φορές μετά από το 1973-74, ζώντας το πατρός Φιλοθέου. Το 1988 είχαμε πάει με τη Μαρία να πάρουμε ευχή για να κατέβουμε Κρήτη. Το κάναμε μετά συνέχεια αυτό. Ήμουν ο μικρός φέντε της παρέας και του γέροντα όταν πήγαινα του άρεσε ορισμένες φορές να με πειράζει. Μόλις πήγα η Μαρία έμεινε απ' έξω, κλείσαμε την πόρτα του κελιού. Σηκώνεται ο πατήρ Πορφύριος, ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, κατεβάζει κάτω τα ποδαράκια του και γυρνάει και μου λέει, τον πάτερ Μεθόδιο, τον ξέρεις? Βέβαια, πολύ καλά, γέροντα. Δεν μου λες, μου λέει, θα τον κάνουν δεσπότη οι Μητροπολίτες κάτω? Ποιο, γέροντα, λέω, πού να ξέρω εγώ αν τον κάνουν επίσκοπο. Τότε μου λέει, αφού δεν ξέρεις εσύ, θα σου πω εγώ τι θα γίνει με τον πάτερ Μεθόδιο. Η Μαρία ήταν έξω από το κελί, η σύζυγος, και η πόρτα ήταν κλειστή. Αρχίζει λοιπόν να μου λέει μία ιστορία, τι ακριβώς θα γίνει με τον πατέρα Μεθόδιο. Από ό,τι μου είπε... Το Γερογιαννάκη. Το Γερογιαννάκη. Από ό,τι μου είπε, δεν κατάλαβα τίποτα. Σαν να μιλούσε αγγλικά. Όταν τελειώσαμε, μου σπάει ένα χαμόγελο και μου λέει, λέει, άντε τώρα, Σύρε, κατάλαβες τι θα γίνει με τον πάτερ Μεθόδιο? Να, ολογημένο, γέροντα, κατάλαβα, αφού δεν είχα ακούσει τίποτα. Γελούσε ο πατήρ Πορφύριος. Όταν μπήκε η σύζυγος, μπήκε μέσα, τα είπανε και φεύγοντας μου λέει, τόση ώρα, μου λέει, εγώ είχα απομακρυνθεί από την πόρτα διότι άκουγα και κουβεντιάζατε. Τι κουβεντιάζατε? Το Μαρία, από ό,τι μου είπε, δεν κατάλαβα τίποτα. Την άλλη μέρα το πρωί, κατεβαίνοντας Ηράκλειο, περάσαμε από την Αγία Τριάδα. Μας περίμενε ο γέροντας, πατήρ Μεθόδιος. Και μετά από την υποδοχή του, που ήταν πάρα πολύ εγκάρδια, του λέω το εξής. Του λέω, λέω, πάτερ Μεθόδιο, όπως ξέρετε, σας αγαπάω πάρα πολύ. Υπάρχει καμία αμφιβολία? Μου λέει, ουδεμία. Λέω, χθες πρωτού έρθουμε εδώ, περάσαμε από τον πατέρα Πορφύριο. Και μου είπε κάτι που θα συμβεί με εσάς. Καλό είναι, κακό είναι, δεν ξέρω. Πάρτε τον τηλέφωνο για τα περαιτέρω. Από ό,τι μου είπε δεν άκουσα τίποτα. Άσπρισε ο πατήρ Μεθόδιος.
και αυτός δεν μου είπε τίποτε. Από το καλοκαίρι εκείνο άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και το Δεκέμβριο παρέδωσε το πνεύμα εις Κύριον. Ίσως δεν επιτρεπόταν να ακούσω ούτε εγώ ούτε ο γέροντας τι θα γίνει με αυτόν. Μετά από λίγο διάστημα, 2-3 μήνες από την κοίμησή του, περνάω από τον πατέρα Πορφύριο να πάρω ευχή. Μόλις μπαίνω μέσα, μου λέει την ευχή του να έχουμε. Λοπιανού γέροντα, δι του πάτερ Μεθόδιου. Λέω και γιατί να έχουμε την ευχή του. Εσύ μου λέει δεν μπορείς να τον δεις τώρα εκεί που είναι. Αλλά εγώ τον βλέπω. Κάθεται επάνω σε χρυσό θρόνο. Αυτός μου λέει ήταν ο πάτερ Μεθόδιος. Δόξα τω Θεώ για έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο Ηράκλειο. Βέβαια. Είχε πραγματικά αναλώσει στη διακονία των ανθρώπων όλη του τη ζωή, όλη του την ιερατική καριέρα. Και όταν το ακούει κανείς από το στόμα ενός Αγίου αυτό, είναι πολύ παρηγορητικό για όλους όσους τον γνώρισαν. Βέβαια. Αλλά και για όλους όσους ζούμε σε αυτή την περιοχή. Ένας γνωστός μου, Ιωάννης Μίλκας, υπέροχος και εξαίρετος οικογενειάρχης, είναι αυτός ο οποίος φτιάχνει τα παγωτά νανά. Ξεκίνησε μια βιοτεχνία πολύ μικρή. Και όταν κατέβαινε στον οροπό να μοιράσει τα παγωτά, περνούσε από το κελάκι του γέροντα, άφηνε ένα κουτί απ' έξω, θα λέγαμε το μερίδιο του γέροντα, χτυπούσε κουδούνι και έφευγε. Μια μέρα φωνάζει μια μοναχή ο γέροντας και της λέει, μετά από λίγα λεπτά θα έρθει κάποιος ο οποίος θα αφήσει ένα κουτί έξω από την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι και θα σηκωθεί να φύγει. Μην τον αφήσεις να φύγει, πες του να περάσει επάνω. Μόλις ο Γιάννης άφησε το κουτί και πήγε να χτυπήσει την πόρτα και χτυπάει την πόρτα, του λέει η μοναχή, λέει περάστε πάνω σας, θέλει ο γέροντας. Βγαίνει επάνω, τον ευχαρίστησε ο Άγιος Πατήρ Πορφύριος για τη δωρεά την οποία κατά καιρούς έκανε στη μονή του και του λέει τώρα εάν με ακούσεις θα είναι ανεπανάληπτα τα παγωτά τα οποία κάνεις. Μαζί με τη συνταγή τη δική σου θα κάνεις έτσι και έτσι και έτσι και θα κάνεις και κάτι μικρά όπως είναι το σκουφάκι ενός μοναχού. Δηλαδή για αυτά τα έδωσε... μικρά παγωτά τα ονόμαζε ο Γιάννης Καλογεράκια. Ναι, δηλαδή του έδωσε συνταγή κατά κάποιο τρόπο. Του έδωσε τη συνταγή πώς να κάνει τα παγωτά του για να είναι αχτύπητος. Παναγία μου. Και πραγματικά μετά η βιοτεχνία αυτή προόδευσε πάρα πολύ. Με τη συνταγή του πατρός Πορφυρίου. Αυτό δεν το έχω ξαναγούσει ποτέ. Βέβαια, ήταν μέσα σε όλα. Όπως και παράλληλα είχε ειδικό χάρισμα διατάγει αλείψανα. Διάφοροι ιερείς, ιερομόναχοι και από την Κρήτη αρκετοί έβρισκαν σε μοναστήρια ξεχασμένα Άγια Λείψανα ή στους ναούς Άγια Λείψανα. Τα έπαιρναν και πήγαιναν στον πατέρα Πορφύριο. Και έλεγαν γέροντα, αυτά βρήκαμε στο μοναστήρι, στη Μονή Τάδε κλπ. Τι λέτε να είναι? Και κάνοντας το σημείο του Σταυρού, ο πατήρ Πορφύριος έλεγε, αυτό είναι της Αγίας Παρασκευής. Γράφεται. Αυτό είναι του Αγίου Παντελεήμονα. Αυτό είναι των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Αυτό είναι τούτο, αυτό είναι εκείνο. Βλέποντας τα Άγια Λείψανα, ήξερε κατευθεία τίνος ή τίνας της Αγίου, τίνος Αγίου είναι. Ή ποιας Αγίας. Μέγας εσύ Κύριε και θα μας τα τέλειος. Τον επισκέφθη κάποτε η γερόντισσα Μακρίνα της Πορταριάς Βόλου, η οποία ήταν μεγάλη γερόντισσα, οσιακή μορφή. Μόλις μπήκε μέσα, σηκώνεται από το κρεβατάκι του ο πατήρ Πορφύριος και άρχισε να χτυπάει παλαμάκια. «Έλα γερόντισσά μου», της λέει, «έλα να σου φιλήσω το χέρι». «Λι εμένα γέροντα, λι μάλιστα, διότι εσείς», της λέει, «είστε πραγματική μητέρα της Εκκλησίας».
Και όταν έγινε αυτό, μετά την αποκαλούσα Μαντούσκα μακρίνα. Την αποκαλούσατε εσείς, είπατε? Εγώ την αποκαλούσα Μαντούσκα. Ναι. Αυτή λέω είναι Μαντούσκα πλέον. Μαντούσκα τι σημαίνει, είναι? Οσιακή μορφή. Ναι, στα ρωσικά. Στα ρωσικά. Ναι. Κάποτε ήρθε συζήτηση για τον πατέρα Παΐσιο, τον οποίον ευλαβήτω πάρα πολύ ο πατήρ Πορφύριος, και ο πατήρ Παΐσιος ευλαβήτω πολύ τον Άγιο Πατέρα Πορφύριο. Και μας έλεγε ο πατήρ Πορφύριος ότι το χάρισμα το οποίο έχει ο πατήρ Παΐσιος είναι ανώτερο από το δικό μου, διότι το έλαβε μετά από πολύ κόπο, ενώ εγώ το έλαβα δωρεάν. Έτσι, αυτό είναι και η ταπείνωσή του, νομίζω. Η ταπείνωση, ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αλλά ήταν μέσα σε όλα. Που θαύμαζε το χάρισμα του. Ακριβώς, το ένα στο άλλο. Ναι. Μία γνωστή μου είχε πάει, η οποία έκανε πάρα πολύ ωραία μπιφτέκια με σόγια. Πάντως, αν θέλετε, σε αυτό το σημείο, πριν πούμε σε αυτό το παράδειγμα που θέλετε να μας πείτε, να πω, νομίζω ότι το έχω διαβάσει, ότι λέχθηκε από τον πατέρα Πορφύριο ότι ο γέροντας Παΐσιος, σαν τον γέροντα Παΐσιο, ο Θεός βγάζει έναν Άγιο στα κάθε 400 χρόνια. Τι να θαυμάσει κανείς και τι να σκεφτεί, ας πούμε, το μέγεθος και το χάρισμα, ας πούμε, και την ευλογία του γέροντα Παϊσίου να είναι του σε τέτοια μεγάλα ύψη, την ταπεινοφροσύνη και το μεγαλείο του γέροντα Πορφυρίου, του Αγίου γέροντα Πορφυρίου, κανείς, ας πούμε, μένει εξαρτικός και από τα δύο. Στο. Ναι. Πάντως, διψούμε, αν θέλετε, μας πείτε, να συνεχίσετε. Γιατί πάντως η εμπειρία είναι πολύ σημαντική αυτό, διότι έχετε ζήσει από πρώτο-δεύτερο χέρι που έχετε ακούσει, είναι σημαντικό αυτό να υπάρχει. Ο Άγιος Πατήρ Πορφύριος ήταν μέσα σε όλα. Είχε πάει μια γνωστή μου, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή νοικοκυρά, και ήταν σπεσιαλίστας μπιφτέκια με σόγια. Μόλις μπαίνει μέσα λοιπόν, της λέει ο πατήρ Πορφύριος, ρε παιδί μου, της λέει, εσύ καλά κάνεις τα μπιφτέκια με τη σόγια, αλλά μπορούν να γίνουν και καλύτερα. Λοιπόν, γέροντα, την αβάνεις μέσα και κάστανο. Θα έχεις βραβσμένα τα κάστανα, θα τα βάνεις μέσα και θα είναι αριστούργημα. Πραγματικά το έκανε έτσι και είχε μια καταπληκτική συνταγή από τον πατέρα Πορφύριο. Οι Άγιοι αγκαλιάζουν όλη τη ζωή. Ένα βράδυ κοιμότανε οι μοναχές. 12 η ώρα λοιπόν τα μεσάνυχτα, τους παίρνει τηλέφωνο ο Άγιος Πατήρ Πορφύριος και τους λέει, μωρέ κοιμάστε, σηκωθείτε γρήγορα. Πετάγεται η γερόντισσα επάνω, τι συμβαίνει γέροντα? Λέει, είναι κλέφτες έξω από το μοναστήρι. Σε λίγα λεπτά θα χτυπήσουν την πόρτα. Εσείς σιγά σιγά θα κατέβετε στην εκκλησία, δεν θα ανάψετε φώτα και θα αρχίσετε να κάνετε μία παράκληση στην Παναγία. Θα προσευχηθώ και εγώ. Όσο και αν σας χτυπάνε την πόρτα, δεν θα ανοίξετε το μοναστήρι. Χτύπησαν με πολύ βία την εξωτερική πόρτα της μονής. Ο γέροντας προσευχότανε. Οι μοναχές μέσα το ίδιο, με αποτέλεσμα, αφού βαρέθηκαν να χτυπάνε την πόρτα, σηκωθήκανε και φύγανε και άφησαν τελείως απείραχτο το μοναστήρι. Εντάξει, εντάξει. Πάντως, νομίζω και είχε γλιτώσει μια ακόμα παρόμοια περίπτωση, αν θέλετε να φέρω στην αγάπη, ίσως να το γνωρίζετε. Νομίζω ένα μοναστήρι πάλι γυναικείο στη Σερβία. Εκεί λοιπόν ήτανε. Είχανε, το καθεστώς ήταν κομμουνιστικό, τέλος πάντων ήθελε να δηλητηριάσει τις μοναχές και είχε ρίξει δηλητήριο στο υδραγωγείο και τηλεφώνησε ο γέροντας Πορφύριος και τους είπε ότι να μην πιούν καθόλου νερό διότι κινδυνεύαν, τους εξήγησε, ας πούμε, το τέτοιο, και με αυτόν τον τρόπο σώθηκε το μοναστήρι. Μετά την κοίμηση του πατρός Μεθοδίου, ο οποίος εκοιμήθη το 1988, είχαμε μία πρόσκληση να πάμε πρωτοχρονιά, να κάνουμε πρωτοχρονιά μαζί με τον γέροντα. Το
βράδυ της Πρωτοχρονιάς θα γινόταν νυχτερινή λειτουργία. Παραμονή της Πρωτοχρονιάς είχαμε πρόσκληση να πάμε. Πήγαμε λοιπόν, ψιλοχιόνιζε, είχαμε τη μητέρα κατάκητη και ήταν το πρόβλημα πώς να την αφήσουμε μόνη. Μας είπε ο γέροντας ότι ελάτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πήγαμε λοιπόν, μας δέχτηκε με πολύ μεγάλη αγάπη, παρακολουθήσαμε τη λειτουργία και στην αρχή με σβημένα φώτα μπήκαμε στο αυτοκίνητο για να μην ενοχλήσουμε κανένα, να σηκωθούμε να φύγουμε. Μόλις μπήκαμε στο αυτοκίνητο, τρέχει μία της μονής, δόκιμη μοναχή, και μας λέει εντολή του γέροντος, δεν θα φύγετε, ελάτε, διότι έχει τράπεζα. Μας είδε ότι φεύγαμε με σβημένα τα φώτα. Μπήκαμε πάνω, καθίσαμε με όλο το εκκλησίασμα στην τράπεζα και το πρωί κατά τις 5.30 ώρα φύγαμε από εκεί για να έρθουμε στο σπίτι. Το ωραίο ήταν ότι η μητέρα μου ξύπνησε μόλις μπήκαμε μέσα. Δεν είχε πάρει μυρωδιά ότι εμείς όλο το βράδυ λείπαμε και τόσο μακριά. 45 τόσα χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Τα κανόνεις όλα, η ευχή του περίφημο. Ναι, ναι, αυτό το έχετε ζήσει, δηλαδή είναι πολύ, έτσι, πολύ βιωματικό και χαιρόμαστε και ευχαριστούμε που μας το μεταφέρετε. Πάντως, σε αυτό το σημείο, αν θέλετε, κύριε Μανώλη, να περάσουμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα που μιλάει ο ίδιος ο γέροντας Πορφύριος. Βέβαια. Λοιπόν, να περάσουμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα και θα είμαστε ξανά κοντά. Ωραία. Και ενώ είμαστε χριστιανοί, τίποτα δεν ξέρουμε από παιδιά, τίποτα δεν ξέρουμε από Χριστό. Τι ζούμε οι καημένοι και διαβάζουμε και κανένα λόγο, ωραίος είναι, ωραία τέλειπε, και ο πατέρας, πολύ ωραία. Και όμως, μένουμε εις την ανθρώπινη μας, εις την απερισκεψία μας και ζούμε χωρίς Χριστό. Ο Χριστός είναι άλλο πράγμα. Όταν έρθει ο Χριστός στον άνθρωπο, όταν έρθει στην ψυχή μας, όταν πάει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος, όταν μπει στην ψυχή, η ψυχή γίνεται αλλιώ. Ζει παντού, ζει στα άστρα, ζει στον κόσμο το πνευματικό, ζει στο χώρο, ζει στο σύμπαν, ζει. Του μιλάνε με το τηλέφωνο στην Νότια Αφρική, στην Νότια Αφρική, στον Ινδικό Οκεανό. Και μιλάει με αυτούς. Και τους λέει για τους σπίτους, για τα κορίτσια τους, για την οικογένειά τους, για τους συνέδρους. Καταλάβατε. Εσείς τώρα θα νομίζετε, έτσι σας τα λέω, ότι τώρα πάντων εγώ είμαι κάτι. Δεν είμαι τίποτα. Όμως προσπαθώ. Και από αυτά που λέω, λίγο σαν να μπαγεύομαι. Πολύ λίγο. Και το θέλω και αγαπώ. Δεν θέλω να διάβω τον εαυτό μου. Αλλά πολλές φορές θα δω με τη χάρη του Θεού να μιλάω. Δεν μου επιτρέπετε. Ό,τι μου επιτρέπετε το λέω. Αλλά δεν μπορώ να πω πάντοτε. Λοιπόν, χωρίς Χριστό δεν είναι ζωή. Πάει, τελείωσε. Αν δεν βλέπεις τον Χριστό σε όλα σου τα έργα και τις σκέψεις, είσαι χωρίς Χριστό. Πώς το είπαμε. Κατάλαβες. Θυμάμαι και ένα τραγούδι. Συν Χριστό πανταχού. Φόβος μου γαμού. Το έχετε ακούσει. Του λέω παιδιά, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, έτσι πράγματι πρέπει να βλέπουμε τον Χριστό. Είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας, είναι ό,τι καλό και ωραίο, είναι το παν, αλλά είναι φίλος. Και το φωνάζει, είστε σαν φωτούλους, βρε, δεν θα καταλαβαίνετε. Είμαστε αδέρφια, βρε, εγώ δεν είμαι, δεν βαστάω την κόλαση στο χέρι. Δεν σας τον περίζω, σας αγαπάω, σας πιάνω να χαίρεστε μαζί μου τη ζωή, μαζί μου τη ζωή. Κατάλαβα. Έτσι είναι ο Χριστός. Δεν έχει κατήφια, ούτε μελαγχολία, ούτε ενδοστρέφεια,
που ο άνθρωπος σκέφτεται και βασανίζεται από διαφόρους λογισμούς και διάφορες πιέσεις που στη ζωή, κατά καιρούς στη ζωή του τον εντερμάτισαν. Ο Χριστός είναι νέα ζωή. Πώς το λέω, ο Χριστός είναι το παν. Είναι η χαρά, είναι η ζωή, είναι το φως θα λυθώ. Το κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται, να πετάει, να βλέπει όλα, να βλέπει όλους, να πονάει για όλους, να θέλει όλους μαζί του, όλους κοντά στο Χριστό. Όταν εμείς βρίσκουμε κάποιον θησαυρό ή ό,τι άλλο, δεν θέλουμε να το λέμε πουθενά. Ο χριστιανός όμως, όταν βρει το Χριστό, όταν γνωρίσει το Χριστό, όταν ο Χριστός εγγύψει μέσα στη γλυκούλα του και τον αισθανθεί, πρέπει να φωνάζει και να το λέει παντού, θέλει να λέει για το Χριστό, τι είναι ο Χριστός. Αλλά πείσατε τον Χριστό και μην προτιμήσετε τις αγάπης αυτού. Ο Χριστός είναι το παν, είναι η πηγή της ζωής, είναι το άκρο των εφετών. Είναι το παν, όλα στο Χριστό υπάρχουν τα ωραία. Και μακράν του Χριστού εκλείψεις, η μελαγχολία, τα νεύρα, η στενοχώρια, οι αναμνήσεις των τερμάτων της ζωής, των πιέσεων, των αρχοντών, έτσι οδών. Όλα είναι εκεί, είναι εκεί τη ζωή μας. Και πάμε εδώ και πάμε εκεί και τίποτα εκεί που φωνάμε στεκόμαστε. Όπου δούμε το Χριστό, ας είναι και μια σπηλιά, καθόμαστε εκεί, φοβούμαστε να φύγουμε, να μην χάσουμε το Χριστό. Διαβάστε να είτε, ασκητέ που γνώρισαν το Χριστό, δεν ήθελαν να φύγουν από τη σπηλιά, ούτε βγαίναν έξω να κάνουν εκεί πέρα. Θέλουν να είναι εκεί που αισθανόντουσαν τον Χριστό μαζί τους. Ο Χριστός είναι το παν. Ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής, της χαράς. Το παν. Δεν είναι αλλά έτσι. Καλό να ζήσουμε. Όταν λέμε είμαστε χριστιανοί, όταν λέμε είμαστε του Χριστού. Καλά. Ό,τι να είναι και στις όλες τις αδυναμίες μας, μόλις ειδούμε το Χριστό, αμέσως αλλάζουμε γνώμη και θέλουμε να είμαστε με το Χριστό. Αλλά ο Χριστός είναι ο φίλος μας, είναι ο αδελφός μας, το φωνάζει, είναι οι φίλοι μας, δεν θέλω να με βλέπετε διαφορετικά. Δεν θέλω να με βλέπετε έτσι ότι εγώ είμαι ο Θεός, ότι είμαι ο Λόγος του Θεού, ότι είμαι μία υπόσταση της Αγίας Τριάδος. Θέλω να με βλέπετε δικό σας, φίλο σας, να με αγκαλιάζετε, να αισθάνεστε στην ψυχή σας, το φίλο σας, εμένα, που είναι η πηγή της ζωής σας, είναι η αλήθεια. Κι όμως αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα είπαμε, υπάρχει ο Σατανάς, υπάρχει η κόλαση, υπάρχει ο θάνατος. Όλα αυτά υπάρχουν, όντως υπάρχουν. Είναι το άλλο μέρος, το κακό. Είναι το σκοτάδι, είναι όλα τα σκοτάδια. Το άνθρωπος του Χριστού έπρεπε να αγαπήσει το Χριστό. Και όταν αγαπήσει το Χριστό, απαλλάσσεται από τον διάβολο, από την κόλαση και από το θάνατο. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα την εκπομπή «Σπάντα τα Έθνη». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να γνωρίζουμε τον Άγιο Πατέρα μας Πορφύριο, τον οποίο πολλοί τον γνωρίσαν και προσωπικά. Και έτσι έχουμε αυτή τη χαρά και να βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού
Και όπως ο αγαπητός μας συνομιλητής, ο κ. Μανώλης από τον Άγιο Μύρονα, μας μεταφέρει αυτά που έχει ζήσει ή του έχουν μεταφέρει άλλοι. Πάντως, κύριε Μανώλη, πώς σας φάνηκε αυτό το ηχητικό απόσπασμα, ας πούμε, που ακούσαμε? Πολύ καλό. Πολύ δυνατό. Έτσι, το πνεύμα ήταν ότι ο Χριστός είναι το παν, είναι... Ακριβώς. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα της διδασκαλίας του πατρός Πορφυρίου. Αυτό το έλεγε συνέχεια, ότι ο Χριστός είναι το παν. Ναι, κύριε, αγαπήσατε τον Χριστό και μηδέν προτιμήσατε τις αγάπες αυτού. Uh-huh. Λέει ο Χριστός, δεν κρατάω την κόλαση, λέει, στα χέρια. Είμαστε αδέρφια, λέει, είμαστε... Σας αγαπάω. Τι λόγια μου σε αυτά. Γι' αυτό και στην εικόνα που έχουν κάνει ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, γράφει από κάτω, αγαπήσατε τον Χριστό και μηδέν προτιμήσατε τις αγάπες αυτού. Ναι, δεν το γνώριζα ότι υπήρχε. Πάντως έτσι νομίζω αυτό ήταν το πνεύμα, παρόλο από τα θάματα που έκαναν και τις, ας πούμε, μεγαλία του Θεού, όλη η διδασκαλία του και όλη, ας πούμε, η αγάπη του, πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να αγαπήσουν τον Χριστό, γιατί μέσα εκεί υπήρχαν τα πάντα. Παρόλα αυτά όμως έτσι τα μεγαλία του Θεού είναι καλό έτσι να, αυτά που έχουν συμβεί, ας πούμε, να τα λέμε, να υπάρχει μαρτυρία. Και επομένως είμαστε όλα αυτοί να ακούσουμε οτιδήποτε άλλο έχετε ζήσει, ας πούμε, ή έχετε να μας μεταφέρετε. Ο γέροντας ήταν τελείως αντίθετος με την τηλεόραση. Σημαντικό αυτό. Πήγε μια γνωστή μου κάποτε, η οποία ήταν ερωτευμένη με την τηλεόραση και περνούσε πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το κουτί. Και πόσοι άλλοι. Και μόλις μπαίνει μέσα της απαντάει, χωρίς να μιλήσει καθόλου. Της λέει ο γέροντας, σπάς την μωρέ. Σπάς την αυτή την τηλεόραση, θα σε χτυπήσει ο διάβολος σαν χταπόδι. Ένας γνωστός επιστρέφει από το Άγιο Όρος, είχε πάει στη Μονή Γρηγορίου αρκετά χρόνια τώρα, κοντά στον περίφημο γέροντα πατέρα Γεώργιο Καψάνη, και μάλιστα ήταν την περίοδο που με ενέργειες του γέροντα είχαν καλέσει κάποιον και έβγαλε το ποκάμισο από την εικόνα του Αγίου Νικολάου. Είχε ένα πολύ βαρύ ασημένιο κάλυμα εικόνα. Αυτός λοιπόν όταν είδε να βγάζουν το ποκάμισο από την εικόνα του Αγίου, κατασκανδαλίστηκε. Φτάνει στον πατέρα Πορφύριο και του λέει, γέροντα, πήγα να αναπαυθώ στο Άγιο Όρος, αλλά σκανδαλίστηκα. Το και το είδα στη Μονή Γρηγορίου. «Ρε παιδί μου», του λέει, «κάνεις λάθος. Ξέρεις πόσο αυτή η ενέργεια άρεσε στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα ο Άγιος», του λέει, «ανέπνευσε με το ποκάμισο που του βγάλανε. Ενώ», λέει, «όπως είχε το ποκάμισο, δυσκολευότανε». Οπότε ηρέμησε ο αδερφός και έφυγε ησύχος και ηρέμος από το γέροντα. Δύο αδελφές, γνωστές μου, γκρίνιαζαν. Η μία διακουνούσε την άλλη με πολύ γκρίνια. Και μη μπορώντας να τα βρουν μεταξύ τους, παιδιά του πατρός Πορφυρίου, η μία πήγε στο γέροντα. «Γέροντά μου», λέει, «ευλόγησο. Τι πράγματα είναι αυτά που τραβάω? Ό,τι και να κάνω, δεν μπορώ να αναπαύσω την αδελφή μου». Οπότε με πολύ χαμόγελο της απαντάει ο γέροντας. «Άκουσέ με», της λέει, «με προσοχή. Εάν κάνεις αυτό το οποίο θα σου πω, θα την αναπαύσεις αμέσως». Λέει, «τι να κάνω, γέροντα?» Λέει, «δώσ' της δηλητήριο. Έτσι θα αναπαυτεί αμέσως». Οπότε αυτή ξεκαρδίστηκε στα γέλια, πήρε ευχή και έφυγε. Τελείως αγιωμένη. Ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος πατήρ Πορφύριος. Δηλαδή και άλλαξε η στάση της μετά. Απέναντι στη... Κατευθείαν. Τα βρήκαν αμέσως. Και κατάλαβε πόσο σημαντική είναι η αδερφή της. Ακριβώς. Και ότι έπρεπε η μία να έχει πολύ αγάπη στην άλλη. Πω. Συγκλονιστικό αυτό πάντως. Βέβαια. Δώστε δηλητήριο, λέει. Δηλαδή, τι να πω. Ίσως ήξερε το κάθε φάρμακο για κάθε ψυχή. Ακριβώς. Ήταν μέσα σε όλα.
ίδιος ήταν γεμάτος Χριστό. Γι' αυτό και όταν παρέδωσε το πνεύμα του, είπε το περίφημο «Η Ναός Ιέν». Έτσι παρέδωσε το πνεύμα. Οι τελευταίες τους λέξεις. Ένας γνωστός πήγε κάποτε και του λέει «Γέροντα, του λέει ευλόγησον». Λέει «Ο Κύριος να σε ευλογεί, παιδί μου». Λέει «Ήρθα να μιλήσουμε για Αντίχριστο». Άκουσε να δεις, του λέει, «Εγώ για Αντίχριστο δεν κουβεντιάζω. Άμα θέλεις κάθισε. Εγώ κουβεντιάζω μόνο για Χριστό». Οπότε τον έκοβες κατευθείαν. Σου λέει «Γιατί να χάνεις τον χρόνο σου να κουβεντιάζεις για Αντίχριστο και να μην κουβεντιάζομαι για Χριστό». Ναι, ναι. Και έτσι όλοι οι διδασκαλίες είναι «Ο Χριστός είναι το πάνω». Ακριβώς. Ο Χριστός είναι το πάνω, βέβαια. Η διακονία του γέροντα ήταν στην Πολυκλινική. Επί της οδού Πειραιός. Εκεί ήταν τα φετικά, η Αλεβιζάτη, οι Κεφαλίνες. Καταγωγή από την Κεφαλονιά. Νικόλαος, Ανδρέας και Αλμίλκας. Ο πατήρ τους ελέγεται Σπύρος. Αυτοί διακονούσαν τον κόσμο στην Πολυκλινική. Πήγε λοιπόν και ο γέροντας πατήρ Πορφύριος να ζητήσει να διακονήσει το εκκλησάκι του Αγίου Γερασίμου που τότε δεν είχε ιερέα. Παρουσιάζεται στον Αμίλκα και του λέει, θα ήθελα, του λέει, εφόσον δεν έχετε ιερέα, να προσφέρω εδώ τις υπηρεσίες μου. Του λέει ο Αμίλκας, λέει, τι γράμματα ξέρεις, γιατί εμείς ψάχνουμε εδώ για κανένα θεολόγο. Εγώ, του λέει, τα γράμματά μου είναι Δευτέρας Δημοτικού. Λέει, τότε πώς να σε πάρουμε. Εδώ θέλουμε, λέει, να έχει προσόντα ο ιερέας. Τον παίρνουν, τον πάνε στο τότε αρχιεπίσκοπο. Τότε αρχιεπίσκοπος ήταν ο Χρύσανθος. Και ο Χρύσανθος δεν ήθελε καταρχήν να τον τοποθετήσει λόγω των ολίγων γραμμάτων. Ένα πρωί πήγε στην Πολυκλινική ο πατήρ Πορφύριος και τότε ετοιμαζόταν ο Αλεβιζάτος να μπει μέσα στο χειρουργείο να κάνει ένα χειρουργείο μιας κοπελιάς. Του λέει ο πατήρ Πορφύριος, λέει, κοίταξε, καλά θα κάνετε να μην πειράξετε καθόλου αυτή την κοπελιά και να μην κάνετε το χειρουργείο. Οπότε αγριεύει ο Αλεβιζάτος και του λέει, εσύ παπά θα πας στην εκκλησία να κάνεις τα καθήκοντά σου. Στα ιατρικά του λέει δεν σε δέχομαι. Να ευλογημένο, λέει ο πατήρ Πορφύριος. Κατεβαίνει στο εκκλησάκι, ναρκώνουν την κοπέλα και παθαίνει ανακοπή. Και πέθανε. Τότε κατάλαβε ότι ο πατήρ Πορφύριος δεν ήταν τυχαίος και δεν ήταν και τυχαία εκεί. Κατάλαβαν ότι έπρεπε να τον ακούνε και οι ίδιοι έκαναν ενέργειες και τον κράτησαν και διακονούσε επί μία σειρά ετών, 30 και τόσων ετών, στο εκκλησάκι του Αγίου Γερασίμου στην Ομόνια. Έπρεπε, όπως λέει ο λαός, να πάθουνε για να μάθουνε. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορεί να διηγηθεί κανένας για το γέροντα. Είχε ένα πνευματικό παιδί το οποίο φαίνεται την περίοδο εκείνη είχε λίγα χρήματα και του λέει ο Άγιος Πατήρ Πορφύριος ότι εσύ μη με παίρνεις τηλέφωνο. Θα σε παίρνω εγώ. Κατάλαβε ο νεαρός ότι πρέπει να έχει κάνει καμιά σύμβαση ιδιαίτερη με τότε για να πληρώνει λίγα τηλέφωνα. Τον έπαιρνε λοιπόν ο γέροντας και έτσι πορευότανε. Μια μέρα έτυχε να είναι στο κελί του και είδε πως ο γέροντας τηλεφωνούσε. Τηλεφωνούσε παίρνοντας με το μυαλό του, το Άγιο αυτό μυαλό τηλέφωνο, χωρίς να σηκώσει τη συσκευή του τηλεφώνου. Και μιλούσε με το τηλέφωνο από τους άλλους. Μιλούσε με το τηλέφωνο με αυτό που ήθελε. Με κλειστό το ακουστικό. Παναγία μου. Το φαντάζεστε αυτό. Κλειστό το ακουστικό για να μην γράφει το τηλέφωνο και ο πατήρ Πορφύριος να κάνει τηλέφωνα. Πω. Μέγες εσύ, κύριε. Είχε πάει μία γνωστή μου, η οποία είναι σήμερα ηγουμένη στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο στο Σικάγο. Τότε που ήταν εδώ, ελέγε το Ξένη Μακρυγιάννη. Ήταν και μουσικός. Συνδόταν πολύ με τον πατέρα Πορφύριο.
πήγε λοιπόν μια μέρα στον Γέροντα και του λέει: «Γέροντα, θέλω να μου πεις τι είναι προσευχή. Με απασχολεί αυτό το θέμα». Και της λέει ο πατήρ Μεθόδιος: «Λέει, κάθισε». Κάθεται δίπλα του η ξένη. Λέει: «Υπάρχει στην Κρήτη ένας ασκητής, στη Μονή Καψά, ο οποίος λέγεται Πάτερ Μεθόδιος. Τώρα θα κάνω προσευχή να μας πάρει τηλέφωνο». Σηκώνει τα χέρια του πατήρ Πορφύριος, κάνει μία προσευχή χωρίς να ακουστεί τίποτε και την ώρα αυτή χτυπάει το τηλέφωνο. Λέει στην ξένη: «Λέει, σήκωσέ το». Σηκώνει το τηλέφωνο η ξένη, λέει: «Είμαι ο πατήρ Μεθόδιος από τον Καψά, μπορώ να μιλήσω με τον Γέροντα». Οπότε αυτή τάχασε. Δίνει το τηλέφωνο, μιλάει ο πατήρ Πορφύριος και όταν τελειώνει την ομιλία, γυρνάει και της λέει: «Άτε τώρα, κατάλαβες τι θα πει προσευχή?» «Τι κατάλαβα, Γέροντα». «Άτε, σύρες το καλό». Δεν μιλούσε ποτέ με όσους ασχολούνται με αστρολογία ή μαγικά. Δεν είχε σχέση με αυτά. Ούτε με αυτούς που ασχολούνται. Υπάρχει μία μοναχή η οποία σήμερα ζει στο Βενεράτο. Λέγεται Μελετία. Πρέπει να την ξέρετε. Ναι, βεβαίως. Η Μελετία ήταν ένα από τα αγαπημένα παιδιά του πατρός Πορφυρίου και ποιος δεν ήταν αγαπημένος. Αγαπούσε όλο τον κόσμο, Γέροντας. Διευθών του Γέροντα ήταν μία περίοδος στα Ιεροσόλυμα επί Πατριάρχου Διοδόρου. Μία Παρασκευή ο Διόδωρος κατέβηκε στο Τελαβή διότι είχε κάποιο πρόβλημα στο μάτι. Πήγε στο γιατρό που είχε συνονοηθεί, του έφτιαξε το πρόβλημα και επέστρεψε στο Πατριαρχείο. Κατά τη Δευτέρα την παίρνει τηλέφωνο, τα 2-3 μέρες, δεν ξέρω αν ήταν Κυριακή ή Δευτέρα, την παίρνει τηλέφωνο ο πατήρ Πορφύριος και της λέει: «Τι κάνεις, παιδί μου?» Λέει: «Καλά, Γέροντα». Λέει: «Τι κάνει ο Πατριάρχης?» Λέει: «Καλά είναι». Πήγε στο Τελαβή και έκανε μία εξέταση στο μάτι. «Βρε, παιδί μου», της λέει, «δεν έκανε εξέταση. Επέμβαση καταράχτη έκανε στο μάτι. Το καταράχτη το έβγαλε ο γιατρός». Πότε τάχασε η Μελετία. Σου λέει: «Δεν κατάλαβε την επέμβαση ο Διόδωρος και το κατάλαβε από το μίλεση ο πατήρ Πορφύριος?» Την Τρίτη θα πήγαινε για να τον ξαναδεί ο γιατρός. Του λέει λοιπόν του Πατριάρχη: «Μη το και το. Μίλησα με τον Γέροντα, ο οποίος μου είπε ότι κάνατε επέμβαση καταράχτου». Εγώ λέει: «Δεν ξέρω τίποτα». Φτάνει στο γιατρό λοιπόν και του λέει: «Λέει, γιατρέ», λέει, «το και το». Λέει: «Βέβαια. Το καταράχτη», λέει, «σου έβγαλα. Αλλά επειδή είχε ζάχαρο και δεν ήθελα να στεναχωρηθείς, γι' αυτό το απέκρυψα». Και το είχε μάθει ο Γέροντας και δεν το είχε καταλάβει ο ίδιος ο Πατριάρχης. Το 1974 ο γέροντάς μου ο πατήρ Φιλόθεος, μετά από ένα... Να πούμε ότι ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος. Ναι. Ήταν ηγούμενος στη Μονή Λογοβάρδα. Στην Πάρο. Στην Πάρο. Τον είχα γέροντα 11 χρόνια, μας είχε συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Υπερβολικά μας είχε συμπαρασταθεί. Είχα ένα πρόβλημα στην κοιλιά και τον παρακάλεσα να με σταυρώσει. Μετά από συνεχείς διάρειες που είχα, μου άλλαξε τη ροή του εντέρου και από ευκύλιο με έκανε δυσκύλιο. Ζοριζόμουν λίγο. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, πήρε τη Μαρία να πάμε να δούμε τον Γέροντα. Μόλις βλέπουμε τον Γέροντα, άρχισε ο πατήρ Πορφύριος να ξεκαρδίζεται στα γέλια μόλις με είδε. Και του λέω: «Γέροντα», του λέω, «τι συμβαίνει?» «Άβρε, παιδί μου», μου λέει, «εσύ από τώρα και στο εξής, για να βολεύεσαι πρέπει να τρως μέλι». Και ενώ δεν του είχα πει τίποτε, είδε αυτό το πράγμα το οποίο είχε συμβεί με τον Γέροντά μας, τον πατέρα Φιλόθεο. Το 1978 πήρα το πρώτο αυτοκίνητο και πήρα τη Μαρία να πάμε να το συναντήσουμε οδηγώντας πλέον εγώ. Ήταν η πρώτη φορά
που θα έπαιρνα στον εθνικό. Πήρα μαζί με εμάς και ένα ζευγάρι, ένα πολύ ευλογημένο ζευγάρι, ένα Παύλο Σπιθάκη και τη γυναίκα του, την οποία είχα διευθύντρια στο σχολείο του Πειραιά. Ο Παύλος ήταν ο τελευταίος τότε επιζών ανιψιός του Αγίου Παρθενίου του Κουδουμά. Είχε δε μια πάρα πολύ μεγάλη ευλογία. Είχε κληρονομήσει από τον Πάρπα του τον Σταυρό του Αγίου Παρθενίου. Επειδή ήταν πρώτη φορά που θα έπαινα στον Εθνικό, φοβήθηκε και πήρε μαζί του το Σταυρό, το φυλακτό το δικό του. Μόλις φτάνουμε στον πατέρα Πορφύριο, εμφανίζεται στην πόρτα ο Παύλος και ο πατήρ Πορφύριος τον δέχεται ως εξής: «Βγάλ τον γρήγορα από τη τσέπη σου και δώσ' τον μου να τον προσκυνήσω». Γέροντα του λέει: «Εγώ δεν κρατάω τίποτα». Λέει: «Σου είπα, βγάλ τον από τη τσέπη σου και δώσ' τον μου να τον προσκυνήσω». «Είμαι γέροντα, δεν έχω τίποτε». «Ρε ευλογημένε», του λέει ο πατήρ Πορφύριος, «δεν καταλαβαίνεις ότι αυτόν τον σταυρό που έχεις επάνω σου έχει τίμιο ξύλο και μόλις έφτασε στην πόρτα με χτύπησε η χάρη του». Οπότε τα χάσε ο Παύλος. Του δίνει, τον προσκυνάει ο πατήρ Πορφύριος με πολύ ευλάβεια και σεβασμό και εν συνεχεία του λέει ο Παύλος: «Τώρα μπορείτε να με δεχτείτε για εξομολόγηση». Λέει: «Ευχαρίστως». Ήταν ένα σημείο για να φανεί το χάρισμα του πατρός Πορφυρίου και να εξομολογηθεί στο γέροντα ο αείμνηστος ανιψιός του Αγίου Παρθενίου του Κουδουμά, ο Παύλος. Ο σταυρός αυτός σήμερα είναι αυτός που έχουν στο Κουδουμά. Πάντως είναι πολύ σπουδαία όλα αυτά και πολύ ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό που πρώτον απ' όλο που έγιναν και δεύτερον που διαμέσου και εσάς μπορείτε έτσι να τα μοιράζεστε και τα μοιραζόμαστε μαζί όλοι. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα. Μένει έτσι με άφωνο. Ακριβώς, ναι, άφωνος, ναι, ναι, ναι. Και λέει: «Μέγας εσύ Κύριε και θα μας τα έργα σου». Και νομίζω ότι αυτό που ταιριάζει σε αυτό είναι ότι αυτή η δόξα της Εκκλησίας. Ίσως και αυτό που λέμε στο Άγιο Βάπτισμα, αξία επίσης των Ορθοδόξων Χριστιανών, και απαντάει ο λόγος, αξία και υπεραξία. Σωστό. Αυτό νιώθω έτσι, αξία και υπεραξία, δόξα τω Θεώ. Βέβαια αυτό που θα έλεγα, ας πούμε, και θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω, είναι νομίζετε σίγουρα όλα αυτά που μας είπατε είναι πολύ σπουδαία και πολύ ευχαριστούμε για όλα. Και βλέπει κανείς, ας πούμε, και θα βάζει τα μεγαλεία του Θεού. Αλλά ποιο νομίζετε είναι το νόημα? Δηλαδή ο γέροντας Πορφύριος δοξάστηκε τόσο από το Θεό γιατί ευαρέστησε πολύ το Θεό. Τι νομίζετε ότι έκανε που μπορούμε και εμείς να το μιμηθούμε για να έτσι να ευαρεστήσουμε και εμείς το Θεό όπως και αυτός, από καθένας όσο μπορεί? Πιστεύω, όπως τον είχαμε ζήσει κοντά μαζί με τη Μαρία, αυτό που ήταν χαρακτηριστικό στο γέροντα που ήταν αμίμητο ήταν ότι ουδέποτε γόγγιζε. Ουδέποτε γόγγιζε. Ευχαριστούσε πάντοτε το Θεό και για τις ασθένειες, τις πολλαπλές ασθένειες που και ο ίδιος είχε και βίωνε, ουδέποτε παραπονιότανε. Και αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ο Άγιος Θεός του είχε δώσει πολλαπλά χαρίσματα. Να φανταστείτε ότι προ 1,5 έτος περίπου ήταν μια γυναίκα στο νοσοκομείο του Αγίου Σάβα και τη φώναξαν οι γιατροί και της είπαν ότι ο άντρας σου έχει καθολικό καρκίνο και πεθαίνει. Η γυναίκα πήγε σε ένα καναπέ απέναντι από το γραφείο των γιατρών και άρχισε να κλαίει. Την πλησίασε μια νοσοκόμα η οποία ήταν πνευματικό παιδί του πατρός Πορφυρίου. «Τι έχεις?» της λέει. «Πώς είσαι?» «Τώρα μου ανήγγειλαν οι γιατροί ότι ο άντρας μου φεύγει». Της μιλάει η νοσοκόμα για πατέρα Πορφύριο και της λέει: «Αν θέλεις, πήγαινε στο Μίλεση να βάλεις μια μετάνια στο χελί του, στο κρεβάτι του και έχει ο Θεός». Της έκανε σχεδιάγραμμα, της είπε πως θα πάει. Η γυναίκα φτάνει στο μοναστήρι. Φτάνει στο μοναστήρι ώρα 12:30.
Χτυπάει, 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 οι πόρτες κλειστές. Το μοναστήρι έκλεινε στις 12. Οπότε βρίσκει ένα πεζούλι και άρχισε να κλαίει. Σου λέει, ο άντρας μου πεθαίνει. Αφού δεν ήταν γραμμένο να πάω ούτε στο χελί του γέροντα, δεν υπάρχει φως ούτε από εδώ. Την ώρα που βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, χτυπάει το τηλέφωνο. Το κινητό. Χτυπάει το κινητό της λοιπόν και ακούγεται η φωνή του πατρός Πορφυρίου. Και της λέει, παιδί μου, μην ανησυχείς. Ο άντρας σου θα γίνει καλά. Λέει, και εσείς ποιος είστε? Λέει, είμαι ο πάτερ Πορφύριος. Οπότε, τάχασε η γυναίκα. Ευχαρίστησε το γέροντα. Μας είπατε ότι όλο αυτό συνέβη πριν 1,5 χρόνο περίπου. Περίπου, ναι. Πολύ μετά, δηλαδή, από την κοίμησή του. Ακριβώς, μετά από τόσα χρόνια, μετά από 18 χρόνια. Και χτύπησε το τηλέφωνο. Και χτύπησε το τηλέφωνο. Οπότε η γυναίκα πηγαίνει στο νοσοκομείο και μόλις πηγαίνει στο νοσοκομείο βλέπει το νοσοκόμα, η οποία βλέπει μια διαφορετική γυναίκα. Σου λέει, αλλιώς την έστειλα και αλλιώς γύρισε. Δεν μου λες, της λέει, πώς είσαι έτσι? Και αυτή πανευτυχής της λέει, μίλησα με τον γέροντα. Λέει, μήπως άλεψε το μυαλό της, λέει, νοσοκόμα. Ο γέροντας έχει κοιμηθεί τόσα χρόνια. Και ανοίγει το κινητό και ήταν γραμμένο το τηλέφωνο που την πήρε ο πατήρ Πορφύριος. Και την πήρε τηλέφωνο από το τηλέφωνο που έχουν πάνω στο κρεβατάκι του, στο δωμάτιο. Μετά από λίγο, ενώ καθόταν στον ίδιο καναπέ, τη φωνάζουν οι γιατροί, τη φωνάζουν οι γιατροί μέσα και τη λένε, δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον άντρα σου. Έχει, λέει, μία ανάκαμψη. Μία αναλαμπή έχει πάρει, σαν να καλυτερεύει. Σε 2-3 μέρες ήταν μια χαρά και φύγανε πανευτυχείς. Αυτά είναι τα μεγάλα χαρίσματα που είχε ο γέροντας. Γι' αυτό και όταν είχε κοιμηθεί ο γέροντας, τον πήραν τηλέφωνο από την Αμερική, τους έλυσε το πρόβλημα, απήντησε στο τηλέφωνο και στο τέλος τους είπε, μη με ξαναπάρετε διότι έχω πεθάνει. Ναι, ναι, αυτό είναι... Αυτό είναι της πάση γνωστό. Είναι πολύ γνωστό αυτό ότι έχεις. Μη με ξαναπάρετε, λέει, διότι έχω πεθάνει. Τι να πω, νιώθει κανείς, ας πούμε, ότι είναι τόσο κοντά μας και νομίζω ότι όλο αυτά που μας λέτε είναι αυτό που λέει και ο ίδιος, ότι όταν θα φύγω από αυτόν τον κόσμο θα είμαι πιο κοντά σας. Ναι, λέει, όταν μας συνδέει ο Χριστός, λέει συγκεκριμένα, αποστάσεις δεν υπάρχουν. Και όταν θα φύγω από τη ζωή αυτή θα είναι πιο καλά. Θα είμαι πιο κοντά σας. Βέβαια. Φανταστείτε όταν ζούσε πόσο κοντά μας είτε που ήξερε τα πάντα και τα αυτό. Φανταστείτε τώρα θα είμαι πιο κοντά σας. Λέει. Και πιο πάνω λέει ότι έτσι για τους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει απόσταση, έστω και αν βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Και από ό,τι φαίνεται, ας πούμε, όχι μόνο αναφέρει κάποια παραδείγματα, ας πούμε, στην Αφρική που μιλούσε, στο Ιωτικό ωκεανό, στην Αγγλία, αλλά φαίνεται ότι όχι μόνο όταν ζει κανείς, αλλά και όταν έχει κοιμηθεί. Και αυτά είναι έτσι η μεγαλία του Θεού, που τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ, τον νιώθουμε κοντά μας και ευχαριστούμε πολύ τον Χριστό που μας χαρίζει τέτοια μεγαλία. Άγιο Πατέρα Πορφύριο, όπως και Βίες και Λόγοι της Χρυσοπηγής, τα βιβλία του κυρίου Κουσταλάκη και Ανθολόγιο Συμβουλών, που σχεδιαγραφούν την προσωπικότητα του γέροντα. Ναι, ναι. Και το Ανθολόγιο Συμβουλών που έχει βγάλει το μοναστήρι του Μίλεση. Ναι, βέβαια, ναι. Όλα αυτά. Εάν δεν σας κουράζω, έχω και ένα προσωπικό θέμα υγείας. Ναι, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, αλλά μπορούμε να το πούμε γι' αυτό. 1981 προς 82 είχα προσωπικά αρρωστήσει ουρώντας αίμα από το παχύαντερο. Όταν πήγαινα στην τουαλέτα γέμιζα μία τουαλέτα αίμα. Είχα ένα γιατρό εδώ, συνταξιούχο σήμερα, ο οποίος με παρακολουθούσε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα με τα μέσα της εποχής εκείνης. Μια μέρα μου λέει, σε βλέπω ευαίσθητο να σου δώσω κανένα ηρεμιστικό, να σε αρχίσω σε ηρεμιστικά, αλλά δεν με αφήνεις ήσυχο. Μπορείς να το φτιάξεις αυτό? Μου λέει, όχι. Κάνοντας ένα μορφασμό χωρίς να μου πει ο ίδιος όχι, ήταν λίγο εγωιστής.
Ένα απόγευμα λέω στη Μαρία, λέω, κοίταξε, έχουμε γιατρούς εδώ οι οποίοι δεν μπορούν να με βοηθήσουν. Θέλουν καθηγητή πανεπιστημίου. Μου λέει, τι σκέφτηκες με τον πατέρα Πορφύριο. Τη βάνω στο αμάξι, πάμε στο Μίλεση, τότε έμενε στο τροχόσπιτο, δεν είχε μεταφερθεί ακόμα στο μοναστήρι. Το μοναστήρι ήταν στα τελειώματα. Ήταν με τη σόμπα, αναμένη και μόνος. Αφού ήταν μεγάλη ευλογία για μένα. Φτάνομαι στην πόρτα, ευλογείται ο Κύριος. Γυρνάει σε μένα και μου λέει, τι τρέχει. Λέω, γέροντα, είμαι άρρωστος. Μου λέει, το ξέρω. Έλα κοντά. Πλησιάζω κοντά στο κρεβατάκι που ήταν ξαπλωμένος και μου δίνει μία κοφτή στην κοιλιά που ήταν χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Αλλά ήταν δυνατή κοφτή αυτή που μου έδωσε και πόνεσα. Γέροντα, του λέω, γιατί με χτυπάτε. Μου λέει, καλά, δεν κατάλαβες τίποτα. Όχι. Εκεί που σε χτυπάω, μου λέει, εκεί έχεις το πρόβλημα. Λέω, εγώ δεν με ενδιαφέρει που έχω το πρόβλημα. Μου σπάει ένα χαμόγελο και μου λέει, τι σε ενδιαφέρει. Λέω, εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε. Ναι, αμέ, μου λέει, πώς θα με βοηθήσετε. Τώρα θα κάνω, μου λέει, μία ευχή και θα πάει κατευθείαν στον Χριστό. Σηκώνει τα χέρια του και άρχισε να προσεύχεται, χωρίς εγώ να ακούω τι έλεγε. Συγχρόνως ήμουν πολύ κοντά του, με σταύρωνε στο σημείο που με χτύπησε. Όταν τελείωσε την ευχή, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, άτι, σειρέτε στο καλό τώρα. Φιλήσαμε το χέρι και φύγαμε. Η πρώτη δουλειά, μόλις ήρθα στο σπίτι, ήταν να πάω τουαλέτα και να δω τι γίνεται. Ούτε μία σταγόνα αίμα. Την ευχή τον έχουμε. Ναι, γι' αυτό το ζήσατε έτσι προσωπικά εσείς. Τελείως προσωπικά. Όπως και μερικά από αυτά μας είπατε, πάλι γι' αυτό να ζήσετε. Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ. Πάντως, τι να πει, δόξα τω Θεώ να πούμε. Γνωρίζω πάντως αν... Ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αμήν. Το Θεό, όταν μιλάω για γεροντάδες, θεωρώ ότι είναι σαν να κάνω μνημόσυνο στη μνήμη τους και το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά. Ναι, ναι. Έτσι είναι μεγάλη ευλογία. Κανείς παίρνει μεγάλο κουράγιο. Βέβαια, πάντοτε όμως, πρέπει να τονίσουμε και το εξής, ότι υπάρχουν αυτά τα μεγάλα και θαυμασία που κάνουν οι γεροντές μας, ας πούμε. Αλλά κανείς πρέπει μέσα από αυτά να βλέπει το τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι και βαριστήσαν τον Θεό και να αγωνίζεται περισσότερο. Γιατί δυστυχώς καμιά φορά υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Κανείς να του αρέσουν αυτά να τα διαβάζει, ας πούμε, και να μένει μόνο εκεί. Ενώ το θέμα είναι να προχωρήσουμε και εμείς, να αγωνιστούμε και εμείς και να με τη χάρη και την ευλογία του Αγίου, η οποία η πίστη μας με αυτά τα παραδείγματα αυξάνει σε αυτόν τον Άγιο, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αλλά να μην τα διαβάζουμε έτσι περιστασιακά, χωρίς εμείς να συγκινούμαστε και να αλλάζουμε τίποτα στη ζωή μας. Σωστό, σωστό. Να εύχεστε. Αμήν. Χαρήκαμε πολύ. Να είστε καλά. Τα θέλουμε και στον Αρχιεπίσκοπο. Ναι, αμήν. Χαρήκαμε πολύ. Την ευχή σας σε ασπάζομαι αδελφικότατα. Αμήν. Και εμείς καρδιακότατα. Ωραία. Αμήν. Καλό σου βράδυ. Ευλόγησα. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μανώλη Καπετανάκη, ο οποίος επί σειρά ετών είχε τη μεγάλη ευλογία να γνωρίζει προσωπικά τον Γέροντα Πορφύριο, τον Άγιο πλέον και με μεγάλη μας χαρά Άγιο Γέροντα Πορφύριο, και μας μετέφερε έτσι τη πλούσια εμπειρία του. Εμείς λοιπόν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλοι σας καλά και τις ευχές του Αγίου Πορφυρίου να έχουμε. Αμήν. Ακούσατε την εκπομπή «Εις πάντα τα έθνη». Μια εκπομπή του Τμήματος Εξωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Παρουσίασε ο μοναχός πατήρ Ειρηναίος Παπαδημητρίου.